δύο και τρία και πολλά λόγια. Μετανάστευση. Παλιά έννοια στην Ελλάδα, από αρχαιοτά των χρόνων. Ναυτική ήμασταν δηλαδή και από πάντα. Μετανάστευση δεν είναι τουρισμός. Μετανάστευση είναι η διαδικασία που κάποιος μυτική πάει να βρει μια άλλη πατρίδα, πάει να στρώσει αλλού τη ζωή του, πάει κάποια πράγματα να τα ανακαλύψει, να τα ζήσει κάπου αλλού, κάπου που μπορεί να είναι γνωστά, άγνωστα, κάπου διαφορετικά. Μετανάστευση. Πότε κάποιος μεταναστεύει? Μεταναστεύει όταν μάλλον δεν είναι καλά εκεί που ήδη ήταν. Για να έχει λόγο να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία αναταραχής, αναστάτωσης, επανασυγκρότησης της ζωής του με άλλα δεδομένα, άλλους ανθρώπους, άλλα μέτρα και σταθμά, άλλες κουλτούρες, άλλες συνήθειες, άλλα πρέπει. Κάπου αλλού. Οι μετανάστες και είναι πάρα πολλοί Έλληνες μετανάστες, είναι πάρα πολλοί ξένοι μετανάστες. Αυτή είναι η εμπειρία μας στην Ελλάδα. Βλέπουμε κόσμο να έρχεται από αλλού εδώ και βλέπουμε κόσμο από εδώ να πηγαίνει αλλού. Κύματα μεταναστών γεμίζουν την Ελλάδα. Υποτίθεται ότι εδώ είναι παράδεισος για αυτούς. Συγκριτικό είναι το αποτέλεσμα. Συγκριτικός είναι και ο λόγος που και εμείς θα φύγουμε ή όποιος φεύγει από εδώ για να πάμε κάπου αλλού. Κάπου αλλού θα είναι καλύτερα. Κάπου αλλού θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας με μεγαλύτερη επιτυχία. Κάπου αλλού ίσως να καταφέρουμε αυτό που δεν μπορούμε εδώ πέρα. Όταν έχουμε αποκαρδιωθεί δηλαδή από τις συνήθειες, από τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο που ζούμε, τα μαζεύουμε, τα μπουγαλάκια μας, χαιρετούμε τον κόσμο που γνωρίζουμε, γινόμαστε και φίλοι στο Facebook για να κρατάμε επαφή και εξαφανιζόμαστε. Και μετά πάμε να το στήσουμε κάπου αλλού, από το μηδέν, από την αρχή, κάπου που μπορεί να βρούμε άλλους ανθρώπους, μπορεί να αργήσουμε να βρούμε ανθρώπους, μπορεί να βάλουμε νερό στο κρασί σε πάρα πολλά θέματα. Οι συνήθεις λόγοι για μια μετανάστευση είναι κυρίως οικονομικοί. Άλλοι βέβαια φεύγουν και για άλλους λόγους, προσωπικούς ή πιο ιδιαίτερους. Αυτά περίπου. Ένας τουριστικός οδηγός για την περιοχή που πάει, ένας οδηγός υπηρεσιών για την περιοχή που πάει, πολύ θέληση, αυτοπεποίθηση ότι θα πρέπει να τα καταφέρει εκεί πέρα που θα πάει, γιατί απλά θα προσπαθήσει, γιατί το αξίζει, γιατί αξίζει και αυτός να έχει μια ευκαιρία να ζήσει αυτά που θέλει. Όταν ένας τόπος σε διώχνει, όταν ένας τόπος πάβει να το νιώθει κανείς σαν πατρίδα, σαν τον τρόπο δηλαδή που όχι μόνο σε μεγάλωσε αλλά μπορεί και να σε συντηρήσει, μπορεί να σου δώσει τις προϋποθέσεις να μεγαλώσεις και σε μια δική σου οικογένεια, να κάνεις και εσύ πράγματα, να ικανοποιηθείς, να γεμίσεις, να είσαι χαρούμενος. Όταν αυτό δεν καλύπτεται σε ένα χώρο, μετά αναγκαζόμαστε και πηγαίνουμε κάπου αλλού. Ένας μετανάστης θα ήταν καλό να είναι ενημερωμένος για το χώρο που θα πάει, γιατί θα χρειαστεί πολλές πληροφορίες, θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε πολλά δεδομένα. Είναι πολύ γνωστή η αντίδραση προσαρμογής σε νέους χώρους, σε νέες συνθήκες, σε νέους ανθρώπους. Εδώ παρατηρούμε ότι και με τις παραμικρές αλλαγές που συμβαίνουν στον δικό μας χώρο, με τις ίδιες συνθήκες και πάλι αντιδράμε. Σκεφτείτε τώρα όταν αλλάζουν όλα τα δεδομένα, όταν άρδει η ζωή παίρνει μια άλλη μορφή, όταν άλλα είναι τα ωράρια, άλλες είναι οι δουλειές, άλλη είναι η κουλτούρα γύρω μας και σε άλλα δεδομένα πρέπει να προσαρμοστούμε. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να βγάλει πάρα πολύ άγχος, να βγάλει μια αντίδραση προσαρμογής που είναι ουσιαστικά το άγχος, όταν έχουμε μια απειλή ενώπιον μας και πρέπει κάτι να κάνουμε για να ανταποκριθούμε, για να επιβιώσουμε ενώπιον της απειλής. Μπορεί συναισθηματικά να επηρεαστεί πάρα πολύ ένας άνθρωπος, οπότε πρέπει να έχει τη δύναμη να αμυνθεί απέναντι σε όλη αυτή την πίεση που μπορεί να νιώθει και πρέπει να έχει την πυγμή να διεκδικήσει τα θέλω του κάπου αλλού, κάπως αλλιώς. Καλή δύναμη.